άνοιξε τις πύλες της η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπουλη στο Σάββατο, παρουσιάζοντας τα τρέιλερ των ταινιών του θερινού κινηματογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, το event που φιλοξένησε για φέτος ήταν οι κούκλες της καραντίνας του δημοσιογράφου Θανάση Τσολάκη, που για ακόμη μια φορά έγιναν ανάρπαστες, καθώς κατάφεραν να πουληθούν όλες οι κούκλες που τα χρήματα δόθηκαν στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ο δημιουργός αυτής της σπουδαίας κίνησης, ο Θανάσης Τσολάκης, έδωσε τη δική του ευχή. Το Σάββατο βράδυ, η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπουλης φιλοξένησε τις κούκλες της καραντίνας. Τι ακριβώς συνέβη και τι περιλάμβανε η εκδήλωση αυτή? Να πούμε καταρχήν ότι το Σάββατο ήταν η έναρξη της καλοκαιρινής κινηματογραφικής περιόδου για την Αλεξανδρούπολη, στο θερινό κινηματογράφο Φλίσβο, ο οποίος λειτουργεί παραδοσιακά υπό την ευθύνη της εκεί κινηματογραφικής Λέσχης, και φέτος το event της έναρξης ήταν η έκθεση με τις κούκλες της καραντίνα. Το Διοικητικό Συμβουλίο του Φλίσβου, της Κινηματογραφικής Λέσχης, κάθε χρόνο ξεκινά τη χρονιά προβάλλοντας τα τρέιλερ των ταινιών και συνοδεύοντας αυτή την εκδήλωση με ένα event. Συνήθως είναι μουσικό το event, αλλά φέτος λόγω του κορονοϊού οι συναυλίες και τα υπόλοιπα event ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Συνεπώς αποφασίσαμε μαζί να εκθέσουμε τις κούκλες της καραντίνα εκεί, οι οποίες είχαν ήδη πωληθεί. Είχαν μείνει ελάχιστες, οι οποίες πωλήθηκαν εκείνο το βράδυ, και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και οι άνθρωποι που τις αγόρασαν, που τις είχαν προαγοράσει, μάλλον μπορούσαν και να τις πάρουν από εκεί. Και έτσι ήταν μια βραδιά που ξεκίνησε με αυτό. Προβλήθηκαν τα τρέιλερ και ολοκληρώθηκε με ραντεβού για κάθε μέρα πια στο θερινό κινηματογράφο της Αλεξανδρούπολης. Καταφέρατε δηλαδή, ουσιαστικά πουλήθηκαν όλες οι κούκλες. Πουλήθηκαν οι περισσότερες κούκλες, ναι. Ας πούμε όμως ότι ναι, είναι sold out. Και αυτό ήταν ο στόχος, να συγκεντρωθεί το ποσό, το οποίο θα προσδιοριστεί επακριβώς τις επόμενες ημέρες για να είναι και ανακοινώσιμο. Πάει εκεί που ήταν να πάει. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να βοηθήσουμε. Δυστυχώς όμως αυτό είναι μια ευχή ουτοπική. Άρα λοιπόν η ευχή μου είναι να αγαπιόμαστε λίγο περισσότερο, να κοιτάμε λίγο περισσότερο τις ανάγκες του άλλου και ο καθένας να προσφέρει αυτό που μπορεί, παρακινώντας όμως και άλλους ανθρώπους να πράξουν το ίδιο.